του Προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεστών Real Estates. Καλημέρα. Καλή σήμερα. Τι κάνουμε, έχουμε κανένα θετικό από την αγορά ή μαύρα εκεί πέρα? Να πούμε το εξής, ότι το κράτος των ακινήτων είναι αλληλένδετος με την οικονομία της χώρας, με τον τουρισμό, που αποτελεί τον μεγαλύτερο αγωγό επενδύσεων στο real estate, την ψυχολογία των καταναλωτών και το αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα την εκλογική στόχευση της παγκόσμιας κοινότητας στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Άρα χάσαμε σε όλα. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι ακόμα και εν μέσω πανδημίας υπάρχουν περιοχές στο νομό Αττικής οι οποίες παρουσιάζουν περιεκτικό ενδιαφέρον. Κατά κύριο λόγο είναι περιοχές οι οποίες γίνονται μεγάλα έργα ανάπλασης, έργα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και πλέον αρχίζουν και υλοποιούνται και παίρνουν σάρα και οστά. Αν κάποια στιγμή δει στον Πειραιά, ο οποίος για μας αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς αποτελεί την επόμενη περιεκτική στάση, αυτή τη στιγμή, διότι είδαμε τις αλλαγές που έγιναν στο κτίριο του Αγίου, στην περιοχή Αγίου Διονυσίου, που είναι καταστάσεις του Σκοπαστράτου. Παράλληλα, βλέπουμε ότι εν μέσω του έτους θα δούμε και τις αλλαγές που θα γίνουν αυτή τη στιγμή στον πύργο του Πειραιά. Ακριβώς που είναι ένας πύργος 84 μέτρα με 22 ορόφους. Παράλληλα, είδαμε ότι ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή έχει αποκτά μετρό και τραμ. Ήδη αυτή τη στιγμή οι τρεις στάσεις του μετρό, Αγία Βαρβάρα, Κορδαλός και Νίκαια, έχουν πλέον μετρό, ενώ μέσα στο καλοκαίρι του 2022 θα δούμε και τις πρώτες επεκτάσεις που είναι τα Μανιάτικα, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο, επόμενες τάσεις. Να ξέρουμε οι ακροατές μας ότι οπουδήποτε πηγαίνει το μετρό, βλέπουμε ότι αλλάζει γενικότερα η περιοχή. Αν κάποιος θυμηθεί πώς ήταν το Εργάλειο στο παρελθόν και πώς ήταν το Εργάλειο σήμερα, θα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Επιπλέον, μέσω οικονομικής κρίσης, δηλαδή τη δεκαετία των μνημονίων. Εντάξει, δεν επηρέασε και όλες τις περιοχές. Ο Κεραμικός δεν πήρε και πολύ τα πάνω του, α πούμε, οι αμπελόκηποι να αλλάξουν. Όχι, δραματικά. Αυτό μου δίνεται πάσα για την επόμενη στάση που λέω, σαν την επενδυτική στάση. Θα δούμε ότι με την διπλή ανάπλαση που θα γίνει στην περιοχή των αμπελοκήπων, εκεί στο σάλο του Παναθηναϊκού, θα δούμε μεγάλη αλλαγή και στον Κίλ και στους αμπελόκηπους, αλλά και στο Βοτανικό. Θα γίνει, εσείς την πιστεύετε τη διπλή ανάπλαση? Γιατί είναι αυτό που λέμε, νιώσι μου και γέρασα. Θυμάμαι πρώτο ρεπορτάζ είχα κάνει το 2002 για τη διπλή ανάπλαση. Εγώ θα σας πω το εξηγώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι χαρακτηριστικός παράγοντας όταν συζητάμε για μια επενδυτική. Είχα δημοσιεύσει τότε και τα σχέδια, ο κύριε Μπάκα, που τα είχα δώσει και λέω πω. Και πήρα σπίτι στου αμπελόκηπου από αυτό, τότε την πάτησε. Μπορεί να είναι κερδισμένος, μπορεί να αργήσανε, αλλά θα γίνει τελικά. Για αυτό τον εξής λόγο. Ότι εμείς λέμε το εξής, ότι αυτές οι περιοχές δημιουργούν επενδυτικό ενδιαφέρον και επενδυτική αξία, διότι βλέπουμε ότι τα έργα αρχίζουν και υλοποιούνται ή μπαίνουν σε μια τροχιά υλοποίησης. Είναι σημαντικός ο χρόνος υλοποίησης. Αν αυτή τη στιγμή βγαίνουμε εκτός των χρονικών διαστημάτων που έχουν οριστεί, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει τελείως η εικόνα. Αυτή τη στιγμή ο Τσεμπελόκηπου στον Γκίζη και την διπλή ανάπλαση γενικότερα στην Αθήνα. Αυτό που ακούμε όλοι μας, ότι έχουν βγει τα ΦΕΚ, ότι υπάρχει προοδικό διάταγμα, ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά και ότι θα υλοποιηθεί εντός 2 ετών. Άρα τώρα δεν πουλάμε, περιμένουμε εκεί πέρα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν πουλάμε, περιμένουμε, όπως ακριβώς το είπατε. Παράλληλα, βλέπουμε και την περιοχή του Φαλήρου, εκεί στην αξιοποίηση της έκτασης από το ΣΕΦΟ στο δέντρο του Φαλήρου. Λοιπόν, εμένει ιστορία εκεί, είναι τόσο ωραίο κομμάτι, το φιλέτο μετά το 2004 που περιμέναμε την αξιοποίηση. Και οι μόνοι που το αξιοποίησαν είναι αυτοί που κάνουν κάτι κόντρες εκεί στον παράδρομο και που απλώναν στα τσαντήρια τις φλοκάτες για στέγνωμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε εμείς και αυτά που ενημερωνόμαστε, είναι ότι είναι έργα τα οποία λένε θα υλοποιηθούν. Ένα βασικό πάλι έργο το οποίο βλέπουμε μια ανάπλαση είναι επένδυση που θα γίνει της Microsoft στο Λαύριο. Ναι. Είναι μια επένδυση ιδιωτική. Και το Λαύριο γενικώς έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Ναι, το οποίο τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει έντονα χαρακτηριστικά επενδυτικά. Επιπλέον, η γραμμή 4 του μετρό. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν και όλες και οι διαγωνισμοί που απαιτούνται. Οι περιοχές που θα περάσει το μετρό, δηλαδή το Γαλάτσι, Κυψέλη, εκεί πέρα στην Ελκύνονο συγκεκριμένα, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκρηξη επενδυτικά, εμείς θεωρούμε θα γίνει στην Ελκύνονο. Δηλαδή η περιοχή που ενώνει ουσιαστικά την Κυψέλη με το Γαλάτσι, που θα είναι η στάση του μετρό. Τα Εξάρχεια θα ξαναμπούν πάλι από ό,τι φαίνεται στο στόχαστρο των επενδυτών, διότι βλέπουμε νέα στάση του μετρό στα Εξάρχεια. Γενικά να ξέρουν οι ακροατές το εξής, ότι μέσα στα χρόνια των μνημονίων οι μειώσεις των τιμών άγγιξαν το 42,6% σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ναι. Όπου υπήρχε όμως σταθμός του μετρό, δεν ξεπεράσαμε το 20%. Όπου πέριξ του μετρό σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου. Ακριβώς. Δεν είδαμε μειώσεις μεγαλύτερες του 20%. Αντιθέτως, μετά το 2017 ήταν και οι πρώτες περιοχές
που είδαμε αυξητικές τάσεις και στις τιμές ενοικίασης, αλλά και στις τιμές πόλης των ακινήτων. Τώρα, κύριε Μπάγκα, με όλα αυτά τα σπίτια τα οποία επίσης είχαν κατασχεθεί και ξαφνικά δοθήκαν, άρχισαν να δίνονται στην αγορά, αυτό δεν έχει προκαλέσει ευκαιρίες για όσους έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, ή έχει προκαλέσει μια πλέον ανομαλία στην αγορά? Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή οι τιμές πώληση των ακινήτων έχουν να κάνουν καθαρά πλέον με την διαπραγμάτευση που γίνει σε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή. Η κτηματαγορά πάντα έχει μέσα τον όρο διαπραγμάτευση. Τώρα η διαπραγμάτευση είναι πιο δυνατή, πιο σκληρή και αυτή τη στιγμή ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Άρα οποιαδήποτε μείωση της ζητούμενης τιμής πώληση ενός ακινήτου εξαρτάται 100% από το προφίλ του πολιτή. Δηλαδή πόση ανάγκη έχει ο πολιτής για άμεση πώληση της ακίνητης περιουσίας του. Δεν θα δούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες ακίνητα ακόμη να δημιουργούνται πολύ μεγάλες ευκαιρίες όπως το παρελθόν. Και επίσης υπάρχει και μια τάση που διαβάζω από το εξωτερικό ότι ακριβώς επειδή οι μεγάλες εταιρείες ανακάλυψαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν εκτός κέντρου με την τηλεργασία και με όλα αυτά εδώ πέρα, θα αρχίσουν να ψάχνουν ευκαιρίες επένδυσης προς την περιφέρεια ή σε περιοχές. Άρα και τα στελέχη που αναγκαζόταν να μένουν σε περιοχές ακριβές για να είναι κοντά σε αυτές τις εταιρείες, τώρα θα μπορούν να μένουν πολύ πιο μακριά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που έμεναν σε διαμερίσματα σε κολονάκι, που όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ακριβή περιοχή. Ναι. Και ένα μίστομα για να διαμένει κάτω τετραγωνικά μέτρα μπορεί να άγγιζε κατά 1.400-1.500 ευρώ το μήνα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με τηλεργασία ή αλλιώς με κυκλική εργασία, δηλαδή που δεν χρειάζεται να είναι κάθε μέρα στο γραφείο, αλλά δύο φορές την εβδομάδα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους συγκεκριμένους μισθωτές, από τους συγκεκριμένους ενοικιαστές, έχουν σκεφτεί ήδη πού θα μετακομίσουν. Δηλαδή, σου λέει, με συμφέρει πιο πολύ να βρεθώ σε ένα προάσιο του νομού Αττικής, να μένω σε ένα σπίτι που είναι μονοκατοικία. Να πάω και στο Λαύριο να βλέπω και θάλασσα κάθε μέρα. Να βλέπω και θάλασσα, όπως το λέτε. Και να κατεβαίνω δύο φορές τη βδομάδα στην Αθήνα, από το να μένω αυτή τη στιγμή στο κολονάκι, κλεισμένο μέσα σε ένα διαμέρισμα. Τώρα για το φίλο μου τον Σωτήρη που είχε μια ελπίδα να πάει η Εκάλη, γιατί μου λέει δεν πάει εκεί πέρα το μετρό. Αλλά δεν έχει και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε στο τι θα πρέπει να περιμένεις εσύ, μου φαίνεται. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρετε ποιο είναι. Πρέπει να συγκαταλάβετε αυτό το πράγμα, αυτό το αίσθημα δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο όταν ξεκίνησα τον Οκτώβριο μήνα να αυξάνονται τα κρούσματα τα καθημερινά λόγω του κορονοϊού. Τότε που κατάλαβε ο κόσμος ότι πάμε σε πρώτο, στο δεύτερο lockdown, μάλλον το μήνα Νοέμβριο, ήταν και η στιγμή που πιο πολλοί σκέφτηκαν τι θα κάνουν τις επόμενες μέρες. Πώς θα κινηθούν. Ναι. Είδαμε μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να μπαίνουν στη διαδικασία να ψάχνουν να βγουν εξοχικά να νοικιάσουν. Είδαμε και τη μεγάλη ραγδαία αύξηση της πληρότητας στα εξοχικά, δηλαδή που δεν προέρχεται κατά κύριο λόγο. Πού είσαι και μέσα στο νομό Αττικής, άρα μπορείς να πεταχτείς να πας Κερατέα, Λαγονίση, προς Λαύριο και όλα αυτή τις περιοχές. Ακριβώς, για να περάσουν αυτό το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Το άλλο κομμάτι της κτηματαγοράς που μας ρωτάνε πάρα πολλοί συναδελφοί σας είναι πώς είναι δυνατόν με αυτή την πανδημία του κορονοϊού, με όλα αυτά που ακούμε, οι τιμές ενοικίας των ακινήτων να παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. Αυτό λύστε το μου κι εσείς. Λοιπόν, θα πω το εξής. Το βασικό ανάγχωμα για οποιοδήποτε μείωση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης των κατοικιών είναι η άμεση εφαρμογή της έκπτωσης 40% ως μέτρο στήριξης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ότι όταν κάνουν μια νέα μίσθωση, ανά πάσα στιγμή μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη μείωση 40% του εισοδήματός τους. Άρα αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες είναι ότι. Αλλά θα τα πάρει από το κράτος. Νίκιο, θα πάρει το 50%. Το 50% από το 40%. Το 50% από το 40% ακριβώς. Και το υπόλοιπο 50% είναι με διάφορους φορολογικούς συντελεστές, διάφορα φορολογικά κίνητρα. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι λογικό που λέτε εσείς, ότι 5 χρηματοποιήσω. Το θέμα είναι για αυτούς πότε τα παίρνει πρώτον και δεύτερον, πολλοί από αυτούς μπαίνουν σε μια διαδικασία και σου λέει εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ ζητάω τη συγκεκριμένη τιμή, θα μου πληρώσω συγκεκριμένο ακίνητο, δεν μειώνω καθόλου την τιμή. Άρα, οποιαδήποτε μείωση στις οικιστικές μισθώσεις, θα τη δούμε μετά το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού πρώτον και δεύτερον, οποιαδήποτε χρονική στιγμή πάψει να υπάρχει αυτή τη στιγμή η μείωση της έκπτωσης, μάλλον η έκπτωση 40% της τιμής του ενοικίου ως μέτρο στήριξης. Ναι. Που φαίνεται πράγματα όμως ότι θα κρατήσει τουλάχιστον για άλλους 2-3 μήνες, αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση την επιδημιολογική. Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, εκεί που βλέπουμε μεγάλα προβλήματα είναι όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκεί βλέπουμε ότι οι διαθεσιμότητες των καινών πλέον ακινήτων έχουν διψήφιο αριθμό.
Σας πω ένα παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, από τον Νοέμβριο μήνα έως και τον Ιανουάριο μήνα του 2021, έχουμε μια αύξηση της διαθεσιμότητας προς ενοικίες ή πώληση ακινήτων επαγγελματικών φυσικά καταστήματα ή γραφειακούς χώρους κατά 12,5%. Που σημαίνει ότι η αγορά πλέον δέχτηκε 12,5% περισσότερα ακίνητα προς διάθεση μέσα σε δύο μήνες. Αν κάποιος κινηθεί αυτή τη στιγμή στο Κολωνάκι, θα δει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολλά ενοικιαστήρια. Δεν λέμε ότι όλα αυτά τα ενοικιαστήρια είναι ενοικιαστήρια που προήλθαν επειδή έκλεισαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά η διαθεσιμότητα αυξήθηκε πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχουμε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Πάντως, μας δώσετε αρκετή έτσι, τροφή για σκέψη. Θα παίξουμε λίγο την μονόπολη στο μυαλό μας. Θα βάλουμε κάτω τις περιοχές που είπατε και σε συνάρτηση και με όλες αυτές τις παραμέτρους. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα θυμηθώ τον στρατέγκο που έπαιζαν. Ναι. Όλοι οι επενδυτές θέλουν την υπεραξία, που σημαίνει ότι πότε δημιουργείται μια υπεραξία, δημιουργείται υπεραξία σε μια περιοχή από συγκεκριμένα έργα ανάπλασης και υποδομής, καθώς και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα, όποιες περιοχές είναι πλησίων των νέων έργων ανάπλασης και πλησίων των σταθμών του μετρό, θα είναι περιοχές που έχουν χρονικό διάστημα, θα δούμε να αλλάζουν εικόνα. Θέλουμε χρόνο, δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Καλά, μην θεωρεί ο κόσμος μας ακούει ότι αυτή τη στιγμή έχω ένα σπίτι στον Κίζη και εκεί που έλεγα 1.000 ευρώ το πουλήσω 1.500. Αυτά μόνο στη Μονόπολη γίνεται όταν παίζει με τους φίλους σου και ξέρεις πώς να χτίζεις ξενοδοχεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλουν χρόνο και αποκτούν μεγάλες αξίες όταν τα έργα αποκτούν πλέον εικόνα. Δηλαδή αρχίζουν και υλοποιούνται στην πράξη. Για να το δούμε λοιπόν. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θέμη Μπάγκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών Real Estates, και να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι Παρασκευή.